Ωραία, τώρα που μας δημιούργησε, πάμε στο φάκελο της εφαρμογής. Πάμε στο DB, ανοίγουμε τα Migrate Files και βλέπουμε ότι μας δημιούργησε την κατηγορία Create Comments. Τώρα, ας πάμε μέσα στο φάκελο Assets. Style Sheets και ας σβήσουμε το Scaffold CSS. Τώρα πάμε στο App, στο Models και ανοίγουμε το Post. Και πρέπει να πάμε να κάνουμε τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων. Οπότε γράφουμε και το κάνουμε ένα save. Και τώρα τα comment που περιέχει μέσα τα post θα μπορούν να διαγραφούν. Πάμε να το κάνουμε μια αποθήκευση. Πάμε τώρα να κάνουμε κάποια validations. Οπότε γράφουμε. Το κάνουμε ένα save. Πάμε τώρα στους controllers και να ανοίξουμε τον Post Comment Controller και να γράψουμε μία δομή η οποία μας χρειάζεται για τα comments. Και αφού ανοίξουμε το Comment Controller, ας πάμε να γράψουμε τον κώδικα, τον οποίο εγώ τον έχω γράψει για εξοικονόμηση χρόνου. Και στη συνέχεια ας κάνουμε ένα save. Τώρα πάμε να ανοίξουμε τον Post Controller και να βάλουμε ένα μεταβλητή μέσα στο Show Action. Τραβήξουμε και αυτή μέσα γιατί είναι ομοιόμορφη με τις υπόλοιπες. Και ας κάνουμε ένα save. Και τώρα πάμε στο Post Show View έτσι ώστε εδώ από κάτω να πάμε να φτιάξουμε τη δομή για το Post Box μας. Εγώ για εξοικονόμηση χρόνου τον έχω ήδη έτοιμο. Τον παίρνω.
Θα τον κάνω μια αντιγραφή. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε ακόμα ένα partial, οπότε πάμε στο φακέλο της εφαρμογής, πάμε app, views, partials. Και εδώ θα το αποθηκεύσουμε με το όνομα post comment .html .erb. Και πάμε να γράψουμε μέσα. Ας το κάνουμε μια αποθήκευση. Αυτό που γράψαμε θα μας δώσει το όνομα του post και μετά ό,τι έχει γράψει κάποιος. Πάμε τώρα αυτό να το προσθέσουμε και στο show του post. Οπότε πηγαίνουμε app, views, posts, show, μας το ανοίγει και πάμε τώρα εδώ πάνω από το div να προσθέσουμε άλλη μία εντολή. Ας το κάνουμε ένα save. Αυτό ήταν για τώρα. Τη συνέχεια θα τη δούμε στο επόμενο βίντεο.